Με πιάνετε προετοίμαστο για την ερώτηση, γιατί έχω να σκεφτώ τόσα πολλά άλλα με αυτή την κρίση. Δεν ξέρω τι να σας πω πραγματικά. Εγώ απλώς θα ήθελα κάθε άνθρωπος και ειδικά κάθε Έλληνας να σκέφτεται, προτού κάνει έστω και ένα βήμα από εδώ και μπρος, να σκέφτεται 3-4-5 αρχαία ελληνικά ρητά. Μέτρον άριστον, ούκον το πολλό το εφ, μηδέν άγαν και λοιπά. 3-4-5 ρητά να τα σκεφτεί και μετά να ξέρει ότι δεν θα κάνει ποτέ λάθος. Φυσικά δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο, αλλά από εκεί και έπειτα εδώ πέρα μας έχουν κάνει ανασφάλιση στις ζωές μας. Τώρα εμείς θα κοιτάξουμε για την ασφάλιση στα αυτοκίνητα. Είναι μια συνέπεια της γενικότερης πολιτικής που κυριαρχεί. Έτσι δεν είναι? Αυτό πιστεύω. Ότι δηλαδή και αυτό είναι ένα φαινόμενο των καιρών. Δυστυχώς ζωή ανασφάλιστη και αυτοκίνητα ανασφάλιστα. Πολύ καλά θα κάνουν. Το καλύτερο από όλα. Μάλιστα. Δεν μας φταίμε σε τίποτα στον δρόμο μέσα να παρατάμε. Θα είναι πολύ αυστηρές οι ποινές για όσους συλληφθούν να έχουν σε λίγες μέρες ανασφάλιστα. Πρέπει να είναι αυστηρές οι ποινές και να ασφαλιστούν οι πάντες. Δεν μπορεί κάποιος να προξενήσει μια ζημία να είναι ανασφάλιστο το αυτοκίνητο και να τρέχει με τους δικηγόρους για να βρει άκρη. Οπωσδήποτε.